Καλή σας μέρα. Επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα στην αρχή της συνεδρίασης, ξεκινώντας με την παρατήρηση ότι συμπληρώνουμε σήμερα ένα χρόνο παρά μία εβδομάδα στο τιμόνι της χώρας και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ότι σπάνια έχουν γίνει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Ειδικά λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές. Τις αντιμετωπίσαμε, πιστεύω, με επιτυχία. Και σήμερα, παρά τις αναμφισβήτητες μεγάλες δυσκολίες που τις ακολουθούν και υπάρχουν, ειδικά στο μέτωπο της οικονομίας, φυσά στην Ελλάδα ένας αέρας εθνικής αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι σήμερα είναι η 12η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μία κάθε μήνα, όπως είχαμε δεσμευτεί, χωρίς εκτόσεις, χωρίς παρεκκλήσεις, πάντα με οργανωμένη ημερήσια διάταξη και πάντα με ουσιαστική συζήτηση για το περιεχόμενο των θεμάτων που καλούμαστε να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε. Και πιστεύω ότι και αυτή η θεσμική τάξη, η δημοκρατική και θεσμική κανονικότητα είναι ίσως ισχυρότερη απάντηση σε όσους επιχείρησαν να στήσουν μία πρωτοφανή απόπειρα χειραγώγησης των θεσμών. Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή, η δημοκρατία μας λειτουργεί, η διάκριση των δεξιών είναι απαράβατος κανόνας, η ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγεται με πρωταρχικό κριτήριο την επιτηρίδα. Ένα μαύρο σύννεφο το οποίο σκέπασε την οικονομία αλλά και τους θεσμούς έχει αρχίσει πια για τα καλά να διαλύεται. Έχουμε και σήμερα μια πολύ πυκνή μεταρρυθμιστική ατζέντα να συζητήσουμε. Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εξαιρετικά σημαντική. Σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις, περιορισμός στα πλαστικά μιας χρήσης αλλά και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των αποβλήτων που θα παρουσιαστούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, παρεμβάσεις στην πολιτική αεροπορία, στον αθλητισμό, σημαντικά νομοσχέδια και τα οποία έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη πολύ πυκνό νομοθετικό έργο το οποίο έχουμε δρομολογήσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, ετοιμαζόμαστε και για το σταδιακό και τη σταδιακή επανεκκίνηση της τουριστικής περιόδου. Θέλω να γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συναρμόδιους υπουργούς οι οποίοι συνεργάστηκαν για να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το οργανωμένο σχέδιο υποδοχής επισκεπτών στην πατρίδα μας χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στο ζήτημα της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Ξέρουμε, το γνωρίζουμε, ότι ο πύχης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Θα είναι μια πολύ δύσκολη τουριστική περίοδος. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και βέβαια, παρατηρούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το τι συμβαίνει, κυρίως στην αγορά εργασίας. Και μαζί με τα σταμόδια Υπουργεία, πρωτίστως του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, είμαστε πάντα έτοιμοι, εφόσον χρειαστεί, να κάνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης του κόσμου της εργασίας, κάτι το οποίο αποτέλεσε από την αρχή της κρίσης την πρώτη μας απαράβατη προτεραιότητα. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι όλοι πρέπει να πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Τις επόμενες εβδομάδες μας περιμένει πολύ και σκληρή δουλειά.